Έχουμε και τον κύριο Γουλία μαζί μας. Κύριε Γουλία, απολογούμε πολύ για την καθυστέρηση. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, καλημέρα, καλημέρα. Να πάμε στο θέμα των servers. Τελικά φταίει κανένας για αυτούς τους servers που πλημμύρισαν και παρέλυσαν κατά κάποιον τρόπο το κράτος και την εξυπηρέτηση του κόσμου για όλες εκείνες τις ημέρες? Θα αποδοθούν ευθύνες και πρέπει να αποδοθούν? Καταρχήν να πούμε ότι σε αυτό το περιστατικό ήδη εντάξει ολοκληρώνει την επιστολή από την Επιτροπή Ελέγχου να μας καλύψει το πόρισμα στην Βουλή την 1,5 μήνα περίπου και πλέον την μορφή του εμπιστευτικού στην άρθρωση της Επιτροπής Ελέγχου που συζητήθηκε το θέμα. Διότι είχε να λάθει ζητήματα η Επιτροπή, όπως ήταν το θέμα του Βασιλείου. Αλλά ως εκ τούτου να μπει το θέμα στη συζήτηση, αλλά αναγωμένου και δεδομένου το επίγον έχει φύγει από την ατζέντα μα. Καθότι τα μηχανήματα αυτά αφορούν υποδομές του σχεδόν όλου του κεντρικού. Μεταφερθεί κατά τρόπο και σε ασφαλή. Οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι εχειριστήκαμε έτσι με ελαφρύ τρόπο και απαντήσω θα έλεγα τα ζητήματα που αφορούν τον κράτο. Και αυτό προηγείται από το 2003 που μπήκαν τα σχεδιαστικά πίσω και μπήκαν γύρω στο 2003. Υπάρχουν ιστορία έγγραφα που διατροπή του πράγματος, αλλά αυτή την κυριαρχία την είχε το ΤΥΠ, το Τμήμα Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, γενικό στο διευθυντή του, γενικό του Υπουργείου Οικονομικών τότε. Διότι υπάρχουν αρκετές επιστάσεις σε μια ματιά που έριξαν στο πριν, μια συγκεκριμένη γραμματεία που θέσουν διότι είναι εκτεταμένο το πόδι στους 50 σελίδες. Φαίνεται ότι καθαρίζει σε τούτα ζητήματα Μάλιστα. Κύριε Γουλία, θα το δείτε σύντομα το θέμα μόλις συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής? Κοιτάξτε, η πρώτη συνεδρία που έχουμε αμέσως μετά τις 13 του μήνου, έρχομαι πέφτει αμέσως μετά τις εκλογές, είναι για το θέμα του Βασιλικού, το οποίο είναι πλέγω θέμα, θα μας σχολεί... Έχουμε πολλά φλέγοντα θέματα. Ναι, το βασικότερο είναι τούτο, είναι βασικό της ζητημάτων. Άρα, δεν είναι αυτό. Τώρα δούμε η εξέλιξη και το γιατί αλλάζει τον πάνω, αλλά θα θεωρώ ότι το θέμα θα συζητηθεί με το όπως χρειάζεται στην Επιτροπή Ελέγχου όλα τα ζητήματα. Το θεωρούμε το σημαντικό ζήτημα για να δούμε ποιοι έχουν την ευθύνη για όλη τη διαδικασία, αλλά και επιπλέον να ξέρουμε ποιε διαδικασίε εφαρμόζουμε από τούτο και στο εξή, ότι τέτοια κρίσιμα ζητήματα δεν πρέπει να ελέγχονται και προσέχει ο καθένας που έχει την ευθύνη να κάνει. Διότι είδαμε τι έγινε, το αστήκαν μηχανήματα μέσα σε πώς ήταν νερού, μία αστήκε το πιο απλό πράγμα, μία μπάτη που πλήρει και ανοίγει το νερό στο διπρόσθετο, λόγω του πολλού χρόνου την άνθρωση ανοιχτή και πλημμύρισε ο χώρος. Και έχουμε και άλλους σερβερ που πρέπει να μετακινήσουν. Πάω και λίγο στον κύριο Χριστοφίδη. Κύριε Χριστοφίδη, εσείς θα επιμείνετε και σε αυτό το θέμα, ότι πρέπει να αποδώσουμε τις ευθύνες εκεί και όπου υπάρχουν, εάν υπάρχουν? Κοιτάξτε, εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Ο Ζαχαρίας είναι πρόεδρος. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούαμε την άποψη του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και για το προηγούμενο θέμα. Διότι αν δεν μας παίρνει ο χρόνος, γι' αυτόν το προσπέρασα, κύριε Χριστοφίδη, απολογούμε. Αν φημωθούν οι βουλευτές όμως, διερωτούμε αν θα συζητούμε είτε για το Γιαννάκη, είτε για το Βασιλικό, είτε για τον σερβερ που επλημμύρισα χωρίς τον φόβο ότι αύριο ο Α ή ο Β βουλευτής θα διωχθεί. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Λοιπόν, τώρα για τους σερβερ. Κοιτάξτε, εδώ έγινε μία μεγάλη ζημιά, όμως ακόμα κατά την άποψη μου κάτι πολύ πιο σοβαρό, εγνώση πολλών
εμπήκε σε ρίσκο η λειτουργία ολόκληρης της κρατικής μηχανής. Διότι σίγουρα, από την πρώτη συζήτηση που είχαμε κάνει στην Επιτροπή Ελέγχου, είναι εμφανές ότι πολλοί εγνώριζαν και που ήταν οι σερβερς, αλλά και την ακαταλληλότητα του χώρου. Και δυστυχώς, όχι απλά κανένας δεν έκανε κάτι για να υλοποιηθεί επιτέλους η περιβόητη απόφαση που υπήρχε από χρόνια στο Υπουργικό Συμβούλιο για μετακίνηση αυτού του τεχνολογικού υλικού, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εσφύριζαν αδιάφορα. Άρα, κατά την άποψή μου, υπάρχουν ευθύνες και ελπίζω για ακόμα μια φορά να μην κρύβουν τις προφανείς ευθύνες για να μην καταλήξουμε σε κεφαλές οι οποίες έχουν και πολιτική κατά την άποψή μου ευθύνη, αλλά και τη συνολικότερη ευθύνη για το πώς εφτάσαμε ως εδώ. Άρα να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι την Επιτροπή Ελέγχου θα την ξαναπασχολήσει αυτό το θέμα, τώρα που έχουμε και πιο συγκεκριμένα πράγματα μπροστά μας, και δεν πρόκειται να περάσει έτσι απλά με ένα-δύο δημοσιεύματα ή μια-δυο τηλεοπτικές συζητήσεις αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν ευθύνες, κατά την άποψή μου είναι ξεκάθαρες οι ευθύνες. Οι ευθύνες φτάνουν και ψηλά, διότι υπήρχε μια απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου η οποία ουδέποτε υλοποιήθηκε, αντίθετα πολλοί ήξεραν για το πρόβλημα και δεν έκαναν τίποτε, να μην πηγαίνουμε πάντα στους χαμηλόμισθους δημόσιους υπαλλήλους ή άλλους δημόσιους υπαλλήλους. Και δεν πρόκειται, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, και είμαι σίγουρο ότι ο φίλος ο Ζαχαρία, να αφήσουμε αυτήν την υπόθεση να πέσει στα μαλακά. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό προϋποθέτει ότι αυτό που είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα, η ελευθερία του κάθε βουλευτή να κάνει τη δουλειά του, θα συνεχίσει να ισχύει. Μάλιστα. Κύριε Γουλία, έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο? Έχω να προσθέσω το εξής πολύ απλό. Αυτή η κοινότητα διάφορα πράγματα τόσο μεγάλη όταν πρόκειται άμεσα και το πρόβλημα παλή κασή. Λοιπόν, δεν μπορούμε να σας καταλάβουμε, κύριε Γουλία, γιατί είναι χάλια. Χάλια, χάλια όμως η τηλεφωνική μας σύνδεση. Εγώ σας ακούω πεντακάθαρα, γιατί ξέρεις, πολύ καθαρά. Εμείς γιατί δεν σας ακούμε πεντακάθαρα? Εδώ πρέπει να ενεργήσει πάλι την κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι μας μεταφέρει ο κύριος Κουλίας. Θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία το συγκεκριμένο θέμα να το συζητήσουμε ξανά. Κύριε Χριστοφίδη, θα το αφήσουμε μέχρι εδώ και θα το συζητήσουμε εκ νέου μόλις πάει το συγκεκριμένο θέμα στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε στην Κατερίνα Ιωάννου.